Γεια σας φίλοι YouTubers, είμαστε στην πίστα Westfield ή αλλιώς δυτικά χωράφια, αν και το field μπορεί να το μπορούμε να το πούμε και πεδίο, οπότε είναι το δυτικό πεδίο, λέμε τώρα. Θα δούμε τον Τσε Ντιάν σε ένα κάρο 45 ταφ. Κάρα είχαμε και στο χωριό μου, αλλά όχι τέτοια. Εκείνα δεν πυροβολούσανε, τα σέρνα ανάλογα ή γαϊδούρια ανάλογος ή μουλάρια, μην ξεχάσουμε και τα μουλάρια. Μας κάνουν καμιά καταγγελία ότι δεν τα θυμηθήκαμε, ότι δεν τους δώσαμε σημασία. Τέλος πάντων, ένα δεκάρι ιταλικό από αυτά που έχω την εντύπωση ότι δεν θα τα δουλέψω ποτέ, δεν θα ξεκινήσω ποτέ να τα κάνω grinding. Δεν ξέρω γιατί, δεν μου έχουν γεμίσει το μάτι, ας πούμε έτσι. Τώρα, αν αύριο μεθαύριο δω κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπω τώρα ή αλλάξουν οι εντυπώσεις που έχω ή δω ότι έχουν κάποια συγκεκριμένα καλά, κάποια συγκεκριμένα δυνατά σημεία που δεν τα είχα πάρει μέχρι τώρα, μπορεί να με δείτε και εγώ να προσπαθώ σαν παιδί μικρό να κάνω grind τη συγκεκριμένη γραμμή. Τα πάντα είναι υπό διόρθωση, τα λάθη μας όσο μπορούμε τα διορθώνουμε. Τώρα θα μου πεις λάθος σε ένα παιχνίδι που δεν, επειδή ας πούμε δεν πήγες να πάρεις ένα δεκάρι άρμα της τάδε γραμμής και τα λοιπά, τέλος πάντων. Τα συγκεκριμένα άρματα έχουν auto reloader. Για όσους δεν ξέρουν, όταν ένα άρμα έχει κάποιο σύστημα αυτόματης γέμισης των βλημάτων, εάν αυτή η γέμιση, πώς να το πω τώρα, υπάρχουν δύο συστήματα, το auto loader και το auto reloader. Το auto loader κάνει τα εξής, ας πούμε ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο φορτώνει 4 βλήματα και μπορεί να τα ρίξει πολύ γρήγορα. Όταν λέμε πολύ γρήγορα, ο χρόνος μπορεί να είναι από 2 δευτερόλεπτα για το κάθε ένα, μέχρι νομίζω 5 στο καλύτερο, στο πιο αργό, τέλος πάντων. Όταν λοιπόν είναι auto loader, πρέπει να φορτώσει όλα τα βλήματα και μετά μπορείτε να αρχίσετε να ρίχνετε. Δεν μπορεί έχοντας φορτωμένο ένα ή δύο βλήματα να μπορέσετε να ρίξετε. Στα auto reloader δεν γίνεται αυτό. Auto reloader είναι αυτό που έχει ο φίλος μας. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή έχει ρίξει ένα βλήμα και σιγά σιγά γέμισε και ορίστε έχει πάλι 4 βλήματα μέσα στην κασετίνα του. Θα μου πεις γιατί τότε όλα τα, σίγουρα αυτό είναι καλύτερο με αυτή την λογική, αφού και τα δύο γεμίζουν αυτόματα και το συγκεκριμένο μπορεί και ξαναγεμίζει και δεν χάνει χρόνο. Γιατί να μην πάρεις ένα τέτοιο? Γιατί συνήθως αυτά, εάν το αφήσετε να, αν ρίξετε 2-3 βλήματα, το επόμενο βλήμα αρχίζει και ρίχνει πολύ πιο αργά. Τι είπα τώρα, ούτε εγώ δεν το κατάλαβα. Ξανά από την αρχή. Στα auto reloader, όπως αυτό που έχει ο φίλος μας, και βλέπουμε ότι έχει ας πούμε 4 βλήματα, τότε όταν έχει 3 βλήματα βλέπετε ότι θέλει 9 δευτερόλεπτα και κάτι για να γεμίσει. Για να δούμε τώρα. Στο ένα βλήμα βλέπετε ότι θέλει 12 και. Δηλαδή, αν έχεις 3 βλήματα μέσα για να γεμίσει το τέταρτο, θες λιγότερο χρόνο από ότι αν έχεις 2 βλήματα και πρέπει να γεμίσει το τρίτο. Αντίστοιχα, εάν έχεις 1 και πρέπει να γεμίσει το δεύτερο, θες περισσότερο χρόνο από ότι για να γεμίσει το τρίτο κτλ. Τώρα όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Έτσι όπως είμαι αυτή τη στιγμή, ούτε και εγώ καταλαβαίνω τι λέω. Στα τις μάχες μας. Χάνουμε 2-7, ο φίλος μας έχει κάνει περίπου 4.000 damage και το 2-7 γίνεται 2-8. Και λες τώρα πώς θα το κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, ρε παιδιά, τι πρέπει να κάνουμε. Ειδικά στο σημείο που είμαστε, έτσι και φύγει εκείνο το IS-7 από εκεί, γιατί το mouse έφυγε ήδη, πήγαν από το IS-7 και το mouse έφυγε ήδη. Αν κάνουν πως γυρνάνε προς τα δω, καταλαβαίνετε ότι ο φίλος μας δεν θα την γλιτώσει με τίποτα. Βέβαια, θα μου πείτε από τη μια, ξέρουν ότι είναι εδώ. Κάποιοι ξέρουν, αφού τους έχει ρίξει από εδώ πέρα, ξέρουν ότι υπάρχει το συγκεκριμένο άρμα εδώ πέρα. Για να δούμε τώρα, θα το πετύχει. Έχει γούστο.
δεν ξέρουμε τι έκανε. Το EPR το δικό μας βρίσκεται σε ένα σημείο που βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε ο φίλος μας ο Τσε Τιάν να κάνει αυτό που κάνει μέχρι τώρα και έχει φτάσει στους 4.228 πόντους, να κάνει δηλαδή damage. Βλέπω ότι το EPR είτε είναι μεγάλος μάγκας και κάθεται εκεί πέρα χωρίς να δίνει σημασία στο αν θα τον σποτάρουνε ή έχει αφήσει το άρμα εκεί πέρα γιατί παράτησε το παιχνίδι, δεν ξέρω τι γίνεται. Στο 4-10 εγώ θα το είχα παρατήσει, δεν παίζω τέτοια παιχνίδια. Ας κερδίσουμε και όλα, δεν με ενδιαφέρει. Προτιμάω να πάω στην επόμενη μάχη και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, γιατί εγώ θέλω να παίξω για να διασκεδάσω, όχι για να γίνω ψηφιακός ήρωας σε ψεύτικες μάχες. 5-10, λίγο καλύτερη η κατάσταση από ό,τι πριν με το 2-8, αλλά τι ήθελα και μίλησα. 5-11, πάει και το 140, το EBR μένει εκεί πέρα. Αρχίζει κάποιος να κάνει κίνηση. Ήταν αυτός ο Super Conqueror. Έκανε μια κίνηση την οποία, αφού την έκανε μόνος του, καλά να πάθει. Ενώ αν την έκαναν 2-3 μαζί, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα για τον φίλο μας τον Τσε. Πιστεύω καταλαβαίνετε όλοι γιατί. Και φαντάζομαι ότι όσοι έχετε παίξει κάποιες μάχες θα έχετε πετύχει αντίστοιχες περιπτώσεις όπου οι αντίπαλοι ή και οι δικοί μας ή οι συμπαίκτες μας πήγαιναν ένας προς έναν αντίπαλο ο οποίος κατάφερνε και τους εξουδετέρωνε. Ενώ αν πήγαιναν 2-3-4 μαζί δεν θα υπήρχε τέτοιο θέμα. 7-11, γιατί ο Unicorn of Steel με το AMX-30Z κατάφερε και εξουδετέρωσε το αντίπαλο ρινοσερόντε. Τι κάνουμε τώρα? Τίποτα δεν κάνουμε. Κάνουμε αυτό που κάναμε τόση ώρα. Έχουμε μια μάχη στην οποία δεν κουνιόμαστε πολύ από το σημείο που είμαστε και δεν θέλω να ακούω για αυτούς που θα αρχίσουν να λένε «Πας και καμπερώνεσαι εκεί και μένεις σε μια θέση και κρύβεσαι πίσω από εκεί και κάνεις...» ή θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να κερδίσουμε, που πολλές φορές το να κερδίσουμε είναι και το καμπέρωμα, είναι και το να γυρίσουμε πίσω, είναι και το να αφήσουμε κάποιον δικό μας που έχει φύγει πολύ μπροστά και τον έχουν περικυκλώσει και έχουν αρχίσει να του ρίχνουν να μην τον βοηθάμε, γιατί θα διαλύσουν και εμάς μαζί με τον συμπαίκτη μας, έτσι. Οπότε κάνουμε ό,τι χρειάζεται. 9-11 και αρχίζει η ζυγαριά λίγο πολύ να ισορροπεί. Θα μου πεις, Γιάννη, έχεις γυρίσει πολλά παιχνίδια από το 9-11. Εγώ όχι, κάποιοι άλλοι ναι. Το 9-11 θα το έπαιζα πάντως. Δεν ήταν όπως πριν στο 2-8 που θα έλεγα άσε μας ρε War Game. Βλέπετε πως φορτώνουν στο σχεδιάγραμμα, στο γραφικό που έχει το παιχνίδι για να μας δείχνει τα βλήματα του φίλου και ότι το τέταρτο βλήμα για να φορτώσει χρειάζεται 8,7 δευτερόλεπτα. Θυμάστε προηγουμένως είχαμε πει ότι μόλις άδειασαν τα βλήματα ήθελε 12 και κάτι και καταλαβαίνετε ότι το 8,7 με το 12 και ποιο χάσαμε το EBR δυστυχώς. Κατάφερε το Leopard να το σποτάρει και να το εξουδετερώσει. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοείδα το χαμό του EBR είπα ρε παιδί μου κρίμα, γιατί το παλικάρι έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει προηγουμένως που σποτάριζε. Έτσι, δεν έφυγε από εκεί, δεν είπε άσε φεύγω είμαι μόνος μου εδώ πέρα, την κοπανάω και άστους αφού τους βλέπω ότι θα περάσουν και θα έρθουν και προς τα πάνω μου. Γιατί το πιο πιθανό ήταν, το EBR ήταν κάπου εδώ πάνω, έτσι δεν είναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Το πιο πιθανό είναι αυτοί όταν κερδίσανε εδώ τη μάχη θα ήταν να κάνουν αυτή την κίνηση και να κατέβουν προς τα κάτω προς τη σημαία. Τι θα γινόταν, όπως και να γινόταν, όσο καλό και να είναι το καμουφλάζ από το EBR, θα ερχόταν εδώ πέρα και θα το βλέπανε. Ποιος μας πόταρε, δεν ξέρουμε, αλλά πάμε πίσω. Θα μου πεις τώρα, ξέρεις ότι είναι από μπροστά. Κατά πάσα πιθανότητα είναι από μπροστά και δεν είναι από πίσω. Είναι δηλαδή κάποιος εδώ πάνω και πιθανότατα το Leopard που ήταν εδώ και δεν είναι κάποιος από εδώ, γιατί υπάρχει εδώ πέρα το. Μόλις είπα, υπάρχει κατευθείαν τον. Εξουδετερώσανε ρε παιδιά, υπήρχε το AMX-30Z το οποίο θα σποτάριζε και το STB εδώ πάνω. Ορίστε, από πού πέρασε, τέλος πάντων. 11-13, μπορεί να φαίνονται μόνο δύο διαφορά τα άρματα, αλλά
είναι διπλάσια από όσα έχουμε εμείς. Ο φίλος μας ο Τσε Τιάν ζήτησε βοήθεια. Για να δούμε τι απάντησε το... Άμα ξέχασα ότι δεν μπορούμε να ανοίξουμε με Enter το διάλογο της μάχης. Τέλος πάντων, δεν είδα τι απάντησε πάλι αντίπαλος πάει να μου βγει. Δεν είδα τι απάντησε το STB. Από τη στιγμή όμως που τον βλέπω και αρχίζει να κινείται, λέω ότι ναι, θα έρθει κάποια στιγμή. Όχι, δεν θα έρθει. Ξαναγύρισε πίσω. Δεν μας πείραξε και ιδιαίτερα, γιατί σποταρίστηκε το Leopard, έφαγε δυο βολές, 12-13. Και τώρα λες, το 12-13 έχουμε κάνει 7 kills μέχρι τώρα, ένα ακόμα και ισοφαρίζουν. Και τι μας βγαίνει μπροστά, ένα full health Grille 15. Το οποίο Grille στο σημείο που είναι, μπορούμε πολύ εύκολα να το χτυπήσουμε. Πρώτα απ' όλα, γιατί το Grille, έτσι όπως έχω καταλάβει εγώ τουλάχιστον, και θέλω εσείς που έχετε Grille, γιατί εγώ Grille παίζω μόνο στον test server, θέλω εσείς που παίζετε Grille να μου πείτε αν όντως συμβαίνει αυτό που νομίζω ότι συμβαίνει, ότι το κανόνι του είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με το παραπέτο που έχει, που κρύβει τους πυροβολητές. Οπότε οι αντίπαλοι σας βλέπουν το παραπέτο πολύ εύκολα, μπορούν να σας χτυπήσουν, και επειδή δεν είναι και καλά θωρακισμένο, σας κάνουν και μεγάλο damage, ενώ εσείς στην ουσία δεν μπορείτε καν να στοχεύσετε με το πυροβόλο τον αντίπαλο. Ισχύει αυτό το πράγμα? Μέχρι να μάθουμε την απάντηση, 8 kills, 13-13 και κάτι λιγότερο από 8.000 damage. Έχουμε βάλει και τα πυρομαχικά μας, τα οποία είναι APCR με 320 διατριτικότητα και 400 φθορά. Ξέχασα να τα πω αυτά, θα τα πω τώρα. 2.48 και 400 αντίστοιχα η διατριτικότητα και η φθορά στα κλασικά τα armor piercing, και στα high explosives, 60 mm η διατριτικότητα, 515 η φθορά. Τώρα που λέγαμε και για τον Grille και είδα και τα high explosives, καλό είναι, παιδιά, στον Grille να ρίχνετε high explosives. Βέβαια, αν καταφέρετε να χτυπήσετε το κανόνι του αντί για αυτό το ελαφρύ παραπέτο που έχει, το τελείως χάρτινο παραπέτο που έχει, θα έλεγα, εκεί θα χάσετε όλο το damage που θα γινόταν, γιατί σπάνια όταν χτυπήσεις το κανόνι του γράφει damage, αλλά από την άλλη το να κάνεις, ας πούμε, στο συγκεκριμένο άρμα μέσο όρο 400 αντί για 515 είναι διαφορά. Ειδικά όταν, όπως ήταν η προηγούμενη περίπτωση, να και το Crown Vanguard που έχει μείνει στη θέση του και μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν παίζει το παιχνίδι, οπότε θα το καθαρίσει εύκολα ο φίλος μας μετά από 12 και κάτι δευτερόλεπτα για να φορτώσει το τελευταίο βλήμα που χρειάζεται. Μπορεί να χρειαστεί και ακόμα ένα. Για το Grille που λέγαμε, ότι με το χάρτινο το τουρέτ που έχει, περνάνε πολύ εύκολα τα βλήματα, τα high explosives, και κάνουν μεγάλο damage. Εδώ ο φίλος μας ίσως δεν έπρεπε να ρίξει όλα τα... Για να δούμε, θα το πετύχει τώρα με το τελευταίο ή θα του κάνει κανένα περίεργο, όπως γίνεται συνήθως. Δεν έπρεπε να ρίξει όλα τα βλήματά του, αλλά από τη στιγμή που είδε ότι το ε100 είναι σε σημείο που ακόμα και να τον σποτάρει, ακόμα και να γίνει όπως έγινε, πάει το παιχνίδι, τέλειωσε. Τι πήγα να πω τώρα, το ε100 ήταν αρκετά μακριά. Σίγουρα είχε σποταριστεί από το... κολλήματα με τα γεράματα, με το τελευταίο άρμα που ήταν, που δεν έπαιζε ο παίχτης, αλλά από την άλλη το ε100 στο σημείο που ήταν δεν μπορούσε να το χτυπήσει. Οπότε εκεί που πήγα να πω ότι κανονικά έπρεπε να ρίχνει ένα-ένα τα βλήματα για να έχει τη δυνατότητα, αν έρθει επάνω του το τελευταίο αντίπαλο άρμα, να έχει βλήματα για να ρίξει, και πολύ περισσότερο να έχει, ξέρω εγώ, 3-4 βλήματα για να μπορεί να τον εξουδετερώσει πολύ πιο εύκολα. Το αντίπαλο άρμα ήταν τόσο μακριά που δεν υπήρχε τέτοιο θέμα.
Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 15-13. Είδατε από το 2-8-15-13 9 kills με ένα κάρο που ευτυχώς δεν το έσερναν άλογα γαϊδούρια μουλάρια. 9.943 πόντι το damage που έκανε και ένα παιχνίδι το οποίο, όπως ας είχα πει, θα το είχα παρατήσει από το 2-8, ίσως και νωρίτερα. Δεν ξέρω τη δική σας τη γνώμη όσον αφορά το αν θα παρατούσατε εσείς τα παιχνίδια ή όχι. Θέλω να ακούσω και τη δική σας τη γνώμη από κάτω. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, ότι πρέπει να υπάρχει, πως στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, το σταματάει ο διαιτητής όταν είναι μεγάλη διαφορά. Έχει τη δυνατότητα, μάλλον, να το σταματήσει όταν είναι μεγάλη διαφορά και δεν αφήνει κάποια παιχνίδια να πάνε, ξέρω εγώ, 10-0-15-0. Ίσως αν έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να μπει κάτι τέτοιο και στα παιχνίδια της World Gaming, γιατί αυτό που βλέπω, ρε παιδί μου, το 15-5 score και τα συναφή, δηλαδή 15-4, 15-3, 15-6, για μένα δεν είναι παιχνίδια που σου δίνουν ευχαρίστηση, σε όποια πλευρά και να είσαι. Έχω κάνει και νίκες, ας πούμε, που βγήκε η νίκη 15-0 και τι κάναμε, προχωρούσαμε με κάποια ταχύτητα, ας πούμε, αλφα, μέσα στο παιχνίδι, δεν λέω ότι τρέχαμε, και απλά ρίχναμε. Εγώ τουλάχιστον που καθόμουν λίγο πίσω, οι άλλοι μπροστά μπορεί να είχαν και λίγο πίεση. Αλλά αυτό δεν είναι παιχνίδι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Δείξαμε μια μάχη η οποία ήταν καλούτσικη. Δεν λέω ότι ήταν κορυφαία. Δείξαμε μια καλούτσικη μάχη. Είπαμε και τα παραπονάκια μας, τα οποία τα ακούσατε και δεν ξέρω αν κι εσείς σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πώς να το πω τώρα, είχατε κάποια, διασκεδάσατε λιγάκι, ρε παιδί μου, ή ακούτε τα παράπονά μου και έγινε χειρότερα η διάθεσή σας. Αν έγινε αυτό το πράγμα, ζητάω συγγνώμη και δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Από το επόμενο βίντεο θα προσπαθήσω να δείξω κάτι πιο ευχάριστο. Φίλοι YouTubers, αυτή ήταν η μάχη του Τσέντιαν που ανήκει στην Clan Mogul αυτή τη στιγμή που... Μάλλον όχι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τη στιγμή που έκανε τη συγκεκριμένη μάχη, οδηγούσε ένα κάρο 45 τάφ δεκάρι ιταλικό heavy, έκανε 9.943 πόντους damage, η θωράκισή του κατάφερε να αποκρούσει 820 πόντους και βοήθησε την ομάδα του να κάνουν είτε με σποτάρισμα είτε γιατί χτύπησε κάποια, ακινητοποίησε κάποια αντίπαλα άρματα, οπότε οι συμπαίκτες του κάνανε 663 πόντους damage. 15-13 το σκορ, να προσέχετε και να είστε καλά.